Hello. Κάνουμε πώς είμαστε. Τι έχουμε μέσα σε αυτό το βιντεάκι. Σε αυτό το βιντεάκι έχουμε να δούμε υγράκια. Έχουμε να δούμε μια σειρά από την Blaze e-Liquids. Και αυτή τη φορά έχουμε να δούμε τη νέα του σειρά, την Retro Crush. Ωραιότατες ετικέτες, ωραιότατη παρουσίαση, ωραιότατες προτάσεις, ωραιότατα υγρά. Το τετράπτυχο της επιτυχίας. Για να δούμε. Και θα ξεκινήσουμε με το Taito. Taito. Στην περιγραφή λοιπόν μας λέει ότι είναι ένα παιχνίδι. Δεν το ξέρω, πρώτη φορά το ακούω εγώ. Παρότι θεωρούμε αρκετά ρετρό τύπος. Κρέμα λέει, δυνατή μυρωδάτη βουτυρένια. Μαζί με ένα σωστό ξηροκάρπι και το ποτάκι μας. Ωραία πρόταση. Ωραίος συνδυασμός. Ίσως για μένα, όχι τόσο για καλοκαίρι, δηλαδή θα την ήθελα για πιο κρύες καταστάσεις. Θέλω δηλαδή, ας πούμε, μετά από ένα τανκάκι να πιω και ένα μπουκαλάκι νεράκι. Αλλά εσείς που είστε πιο του γλυκού ή θέλετε μια λίγο πιο διαφορετική πρωτασούλα. Τάιτ. Και συνεχίζουμε με τον Γκάλαγκα. Μια ονομασία να πει, επιτέλους ξέρω. Το απόλυτο πάντρεμα λέει δημητριακών και μπανάνα. Και όταν μου είπαν ότι αυτό θα είναι δημητριακά και μπανάνα, ήμουν σε μια φάση. Φρουτένιο όσο πρέπει, γλυκό όσο πρέπει, σωστό υγρό όσο πρέπει. Είναι φρουτένιο, αλλά επειδή είναι μπανάνα, η μπανάνα είναι πιο γλυκό φρούτο και όχι τόσο δροσερό φρούτο. Έχει και τα δημητριακά που βγάζουν λίγο. Δεν είναι, ας πούμε, το γλυκό τη ζύμη του παντεσπανιού κτλ. Που είναι γλυκό, αλλά δεν είναι και γλυκό και. Και πάμε να περάσουμε στο Suntail. Το Suntail λοιπόν μας λέει ότι είναι ένα κοκτέιλ, μια πίνα κολάντα. Παρέα με το καλύτερο κεράσι που έχουμε γευτεί, μας λέει η περιγραφή. Αλλά δεν μείνει εκεί πέρα, γιατί μας λέει ότι είναι και φρουτένια, που σημαίνει ότι έχει άλλα πράγματα μέσα, μπλα. Εσάς που σας αρέσουν αυτά τα υγρά, έτσι, η φάση με το ποτό μέσα και δεν συμμαζεύεται και λίγα φρουτάκια, δοκιμάστε το. Εμένα δεν μου άρεσε, γιατί πίνα κολάντα λίγο με. Έβγαζε δηλαδή μια περίεργη γλύκα, μια περίεργη ποτήλα, μια περίεργη. Ναι. Έχω ξαναδοκιμάσει και άλλες πίνες κολάντες. Και άλλα υγρά, έτσι, φάση με βάση, να έχει μέσα πίνα κολάντα. Και τρομώ να πω ότι κανένα δεν μ' άρεσε. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν μ' άρεσε το συγκεκριμένο. Απλά δεν είμαι φαν τη συγκεκριμένη γεύση. Φύγε κολόμυγα. Αλλά σαν πρωτοσούλα είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπει συχνά υγρά με πίνα κολάντα. Οπότε αν έχετε μια περίεργη, θέλετε να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό. Και πάμε να περάσουμε στο Σιβάνα. Σιβάνα. Ούτε αυτό ξέρω από πού πήρε το όνομά του. Τι μπορεί να ήταν το T-E-O Σιβάνα. Μας λέει όμως ότι είναι ένα fruit mix. Και είναι ένα fruit mix το οποίο δεν έχει καθόλου παγωμένο fruit mix. Είναι σκέτο fruit mix. Και είναι το τέλειο για μένα για καλοκαίρι, για έναν ατμοποιητή. Όχι το. Για να μην έχεις ένα MDL με το τσιγάρι σου και γρομαζί σου, να έχεις ένα δεύτερο ατμοποιητή με κάτι άλλο. Αυτό το καλοκαίρι το να τμίζεις ένα χυμούλι, ένα fruit mix είναι το τέλειο. Αυτό το υγρό πιστεύω ότι είναι αυτό. Για να το βάλεις σε ένα πιο αεράτο ποντάκι, για να το βάλεις σε ένα δεύτερο ατμοποιητή πιο αεράτο, να το βάλεις σε ένα τρυπεράκι, σε ένα τέτοιο, όταν έχει ζέστη, όταν δεν θες να είσαι συνέχεια με το καπνικό σου, fruit mix. Και αυτή ήταν η σειρά Retro Crush. Να ευχαριστήσω την Blaze που μου τα εμπιστεύτηκε και μου τα έστειλε για τις ανάγκες αυτού του βίντεο. Θα αφήσω λίγα στην περιγραφή που μπορείτε να τα βρείτε. Και αυτό το βίντεο, αν σας άρεσε, ξέρετε που να κάνετε, θα σας άρεσε, πάλι ξέρετε που να κάνετε. Και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε, γεια σας. It's hot.